Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πάντα θα υπάρχει ένα σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτή είναι η πολιτική μας απόφαση, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει τελικά με τον νόμο Κατσέλη που λύγει κανονικά στα τέλη του έτους. Ο κ. Δραγασάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου νόμου και όχι την παράταση του υπάρχοντος, επισημένοντας ωστόσο ότι αναμένονται στοιχεία για το πώς προχωρούν οι υποθέσεις μετά από τις τελευταίες αλλαγές στον νόμο Κατσέλη που έχουν ως στόχο τον εντοπισμό των λεγόμενων στρατηγικών κακοπληρωτών. Απρόθυμοι να συνενέσουν σε μια νέα ρύθμιση οφειλών έως και σε 120 δόσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους που χρωστούν στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι οι θεσμοί, όπως διαφάνηκε από τις τελευταίες επαφές τους με τα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης επί αθηναϊκού εδάφους. Οι θεσμοί εκτιμούν ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία μια ευνοϊκή διευθέτηση μπορεί να ανοίξει τρύπα στα έσοδα, αφού πολλοί φορολογούμενοι περιμένοντας τη ρύθμιση οφειλών θα σταματήσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, κάτι που έχει πολλές φορές συμβεί και στο παρελθόν. Σε γραφεία από 300 έως 1500 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα της λεωφόρου Κηφισίας, αλλά και στο νότιο μέρος της λεωφόρου Συγκρού, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την ενοικίαση επαγγελματικών χώρων. Μετά από μια υποχώρηση που έφτασε και το 50% σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα, τα ενοίκια σε αυτές τις περιοχές παρουσιάζουν άνοδο, κυρίως λόγω της έλλειψης ποιοτικών χώρων, ενώ αντίθετα αρκετά γραφεία σε δευτερεύουσες περιοχές παραμένουν κενά. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.